μια τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων, είμαστε στα 738.000 και 465 για την ακρίβεια. 29 Νοεμβρίου έχουν περάσει από την αρχή του χρόνου στην Ελλάδα. Ασύλληπτα νούμερα, θυμάμαι, που κάποιοι συζητάγαμε, έτσι, και τι λέγαμε. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος ήταν ο πιο απεσιόδοξος, έλεγε θα πάει 120.000. Εμείς λέγαμε 100, αν φτάσει 100, εντάξει, να θυμίσουμε ότι πέρσι ήταν 45 και πρόπερσι 11,5. Λοιπόν, ένα αυτό. 60% Σύριοι μέχρι σήμερα, 24% Αφγανοί πράγματι, 8% Ιρακινοί. Αυτούς τους τρεις αναφέρω, γιατί βγάλετε το άθροισμα, κάνει 92% και είναι αυτοί που περνάνε. Περνάνε, εννοώ, από Σκόπια και πάνω. Περνάνε, έτσι. Λοιπόν, έχει σημασία. Τι θα γίνει άμα σταματήσουν οι Αφγανοί? Είναι ένας φόβος που έχουμε, Γιονούς, το ξέρεις και εσύ, το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μια περίεργη, θα έλεγα, με βάση της κλήρυνσης της Ευρώπης ακόμα ανεκτικότητα απέναντι στη διέλευση των Αφγανών. Μακάρι να κρατήσει, πάει να πει ότι αναγνώρισε μάλλον σε μεγάλο βαθμό η Ευρώπη από ενοχές, δεν ξέρω από τι άλλο, από αγάπη, εν πάση περιπτώσει από κάτι, ότι στην πλειοψηφία τους οι Αφγανοί έχουν προσφυγικό προφίλ και ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις που η κατάσταση έχει χειροτερέψει στη χώρα. Αλλά εμένα είναι μεγάλο ερωτηματικό. Και να θυμίσω ότι ο Ελαιώνας, που είναι ένα πάρα πολύ θετικό επίτευγμα, όπως και τα Ολυμπιακά κινήτα που ανοίγουν, φτιάχτηκαν κυρίως για τους άπορους Αφγανούς που έχουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από ό,τι άλλες εθνικότητες, κυρίως Σύριοι, να με ίδια μέσα να βρουν ένα προσωρινό κατάλημα σε ένα ξενοδοχείο μέχρι ότου καταφέρουν και συνεχίσουν τα ταξίδι τους. Και τους είναι αυτοί κυρίως που θα βρεθούν στα πάρκα και στις πλατείες με όλα τα φαινόμενα που μπορεί να δημιουργηθούν από όχι μόνο ξενοφοβικές αντιδράσεις αλλά από καθαρά έτσι, φασιστικές προκλήσεις. Αυτό για ένα ζήτημα να το κρατήσουμε. Ένα άλλο, λύση δεν υπάρχει φυσικά σε αυτή την τεράστια μετακίνηση. Μιλάμε για μια καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Λύση είναι προφανώς για τη Συρία να σταματήσει ο πόλεμος. Ένα τρίτο, η Ευρώπη έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα, σε αυτό όλοι συμφωνούμε. Από το Welcome Refugees σήμερα είμαστε στο κλείσιμο συνόρων. Υπάρχει μια μηχανία, εγώ θα έλεγα, από το να κάνουμε αλληλεγγύη και να δώσουμε επανεγκατάσταση στην Ελλάδα και την Ιταλία, κυρίως στην Ελλάδα, ώστε να διαμοιραστούμε τον προσφυγικό πληθυσμό. Φτάνουμε σήμερα στο ναι, αλλά θα έχουμε παρατεταμένη κράτηση. Μπορεί να μην έχει μπει επισήμως, αλλά κυοφορείται, έτσι. Και ας ξεχάσουμε τα δικαιώματα και τα όρια και ας ξεχάσουμε τη σύνδεσή της με την άμεση επιστροφή. Υπάρχει αυτό το πράγμα και αυτή η πίεση ακριβώς για να δημιουργήσουμε το αντιστάσμα και την απειλή ότι το Δουβλίνο θα επανέλθει. Και αυτό είναι και ένας τρόπος για να υποχρεώσουμε, αν θέλετε, το Σύρο, ο οποίος μπορεί ακόμα σε 5 μέρες ή μια εβδομάδα να φτάσει στη Γερμανία με τον παράτυπο τρόπο, να αναγκαστεί να περάσει μέσα από την επανεγκατάσταση, το μόνο νόμιμο τρόπο που θα βρεθεί ανοιχτός, αν έχει το ρίσκο, εκτός της δυσκολίας στο πέρασμα το χειμώνα, να επιστραφεί και με βάση του Δουβλίνο. Και αυτό παίζει. Αυτά είναι που έρχονται λοιπόν. Άρα τα πράγματα πάνε πιο δύσκολα και θέλουν πραγματικά πάρα πολύ προσοχή όταν τοποθετείται κάποιος. Φυσικά για η επανεγκατάσταση είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει, δεν έχει επιλογή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Φυσικά 66.000 θέσεις για Σύριους μέσα σε 2 χρόνια μπροστά στους. Έχω σχεδόν πάνω από 440.000 που θα έχουν περάσει σε αυτό το χρόνο, είναι ελάχιστο. Αλλά υπάρχει μια αισιόδοξη πάντα, ουτοπική, όπως θέλετε πέστε τη, προοπτική, ότι εάν γίνει δυνατό να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι με επανεγκατάσταση, θα δούμε και όλες οι χώρες αν δεν θα κάνουν πίσω, θα μπει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη να ανοίξουν και για άλλους θέσεις. Άρα εγώ το βλέπω σε μια δυναμική, ας πούμε ήταν θετικό πρώτο βήμα, αλλά σαφέστατα είναι ανεπαρκέστατο. Πιο επικίνδυνο είναι τα άλλα που μπορεί να έρθουν μαζί του. Τώρα, προφανώς και η λύση και όλοι το λένε και σε αυτό δεν θα σταθώ και οι διεθνείς οργανισμοί και εμείς και το ακολουθεί και η κυβέρνηση είναι νόμιμοι τρόποι διέλευσης που σημαίνει από τις γειτονικές χώρες, για παράδειγμα της Συρίας, μην ξεχνάμε και το Λίβανο και την Ιορδανία, όλοι μαζί έχουν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες με την Τουρκία, έτσι, απευθείας από εκεί να φεύγουν. Κάτι άκουσα και εγώ για αυτό το resettlement που λέγεται, δηλαδή απευθείας
με την κατάσταση από αυτές τις γειτονικές χώρες και ειδικά για την Τουρκία τώρα που συζητιόταν, δεν το είδα πουθενά γραμμένο ούτε εγώ επισήμως. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια μεγάλη ανακούφιση και για να μην παίρνουν το επικίνδυνο ταξίδι μέσα από τη θάλασσα, αλλά και γιατί θα δημιουργούσε και ένα πόλο έλξης, ας το θέλετε, να καθίσουν, γιατί θα είχαν την πιθανότητα, αν όχι στην πρώτη ομάδα, στη δεύτερη, στην τρίτη, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουν με έναν νόμιμο τρόπο σε ένα χώρο προορισμού, χωρίς να ακολουθήσουν κυκλώματα και τα σαπιοκάραβα. Αυτό πάντα πρέπει να είναι ανοιχτό στο πολιτικό πεδίο και στις οργανώσεις και όλοι να το προτάσουν. Είναι και άλλοι τρόποι για νόμιμη διέλευση, ανθρωπιστικές βίζες, ανθρωπιστικοί διάδρομοι, προγράμματα σπουδών. Η Συρία, παράδειγμα, ξέρετε πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι πόσο μορφωμένοι είναι. Προγράμματα και εργασίας κλπ. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Προφανώς βρισκόμαστε με το λιγότερο, δηλαδή έλα να πάρουμε κάποιες θέσεις για να μην έχεις εσύ το βάρος. Αλλά θα κάνεις και τα άλλα. Σταματώ σε αυτό. Προστασία ανθρώπινης ζωής. Πάρα πολύ σημασία σε σχέση με το θαλάσσιο πέρασμα. Πρέπει να προτάσουμε οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να ενισχυθούν και το λιμενικό να ενισχυθεί με πλωτά μέσα και με ελικόπτερα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σας θυμίζω ότι στο Mare Nostrum στην Ιταλία πέρσι ήταν όλος ο ιταλικός στόλος ο οποίος μάζευε όποια βαρκούλα μπορεί να κινδύνευε να βουλιάξει και παρόλα αυτά βουλιάξανε πολλές. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτό θα μιλάγαμε για πάνω από 100.000 νεκρούς πέρσι στη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτό και σε απάντηση επίσης πιέσεων, ανεπισήμων μεν αλλά γνωστών δε, κάντε αποτροπή, κάντε pushback. Και η Frontex που κατεβαίνει για να ελέγξει τα σύνορα δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει στη θάλασσα, γιατί η αποτροπή στη θάλασσα σημαίνει κίνδυνος, έτσι, καταβήθησης ενός πλοίου που προσπαθείς να διώξεις πίσω. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Άρα το ότι υπάρχει από την πολιτική ηγεσία η δηλωμένη πρόθεση ότι κάνουμε διάσωση, δεν κάνουμε επαναπροωθήσεις στη θάλασσα, αφενός είναι θετικό, αφετέλου ξέρω ότι είναι και ένα πεδίο, έτσι, διαπάλης με άλλους που θα θέλανε κάτι διαφορετικό. Αυτά όλα πρέπει να ενισχυθούν, θέλω να πω. Δεν είναι δεδομένα. Τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Τώρα, σαφώς και το να υπάρχει μια ασφαλής δίωδο από τα χερσαία σύνορα δεν θα εξαφάνιζε, δεν θα έπαβε να υπάρχει, αλλά θα μείωνε τον κίνδυνο να περνάνε όλοι από τα θαλάσσια. Γι' αυτό και νομίζω ότι από πλευράς δικαιωμάτων πρέπει πάντα να προτάσετε ότι πρέπει και από τα χερσαία σύνορα να υπάρχει δυνατότητα διόδου. Τώρα, στη συζήτηση φράχτη, μη φράχτη και τι άλλο, δεν θα πω. Απλά θέλω να πω ότι όταν λέω διόδου, εγώ τουλάχιστον εννοώ ελεγχόμενης διόδου. Σαφώς δεν μιλάω για ανοιχτά σύνορα, γιατί αυτό δημιουργεί τελείως άλλες παρενέργειες. Πέρα το ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν και μια σειρά άλλα πράγματα που θα μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, μετά. Αλλά το ελεγχόμενος τρόπος διέλευσης στις περίπτωση του Εύρου σημαίνει οπωσδήποτε πάρα πολύ καλή συνεννόηση με την Τουρκία και πάρα πολύ καλό και δυνατό επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί αλλιώς σου γυρνάει μπούμεραγκ. Έχεις 200.000 απ' έξω από την πόρτα, να το πούμε έτσι, του φράχτη ή του σκήπους, και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί αν δεν είσαι θέση να το διαχειριστείς. Και από εκεί και πέρα, ο φράχτης, και εγώ συμφωνώ ότι συμβολικά το βάζω, αφού όσο μιλάω για ελεγχόμενο πέρασμα και όχι ανοιχτά σύνορα, είναι κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει. Αλλά φανταστείτε μια δυνατότητα ενός φράχτη ανθρώπινου για συνοριοφύλακες. Όταν μιλάμε λοιπόν, θέλω να πω, για ελεγχόμενο πέρασμα, δεν εννοούμε ότι δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει ο φράχτης, είναι το χωράφι που ήταν πριν, που κάνεις ένα μέτρο και έμπαινες μέσα. Μιλάμε για μια δύναμη που ελέγχει. Τώρα, το αν προτιμάτε ο φράχτης ή η δύναμη της Frontex και των συνοριοφυλάκων για να αποτρέπει την είσοδο και να τους οδηγεί προς ένα πέρασμα, είναι ένα καλό θέμα για συζήτηση. Τέλος, οι προκλήσεις όσον αφορά το να λειτουργήσει το, όχι μόνο η επανεγκατάσταση, αλλά να λειτουργήσει η ταυτοποίηση και οι χώροι υποδοχής, που έτσι κι αλλιώς, να θυμίσω, είναι υποχρεώσεις της χώρας και με βάση το 3907 το νόμο, έτσι. Πάντα λέγαμε και θέλαμε χώρους πρώτης υποδοχής στα σημεία εισόδου για να γίνεται μια σωστή και ασφαλής καταγραφή των ανθρώπων σε όφελος και της κοινωνίας, είναι να ξέρει ποιος είναι ποιος, να γίνονται ιατρικοί έλεγχοι, να γίνεται σωστά ο διαχωρισμός ανάλογα με κατηγορίες ευάλωτων, ετούντων άσυλο, άλλων που ενδεχομένως δεν έχουν δικαίωμα προστασίας και αν δεν ζητήσουν άσυλο μπορούν να επιστραφούν με προϋποθέσεις. Δεν θα μπω στην κράτηση. Είναι μεγάλο επίτευγμα ότι σήμερα δεν γίνονται οι σκούπες, αλλά επαναλαμβάνω, η πίεση
για να έρθει κράτηση είναι πρώτων πυλών. Γι' αυτό θα πρέπει ξανά να δούμε και το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί νομίζω ότι έχει μείνει το 18μηνο, άσχετα αν δεν εφαρμόζεται, και οι εγγυήσεις εκείνες, ώστε να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη δυνατότητα υλοποίησης της επιστροφής και μόνο. Και εδώ πρέπει να παίξουν, γιατί αυτό είναι η μοναδική εναλλακτική, αν θέλετε, σε πάρα πολύ κόσμο που συναντάμε στην Ιδωμένη σήμερα και λέει θέλω να γυρίσουν πίσω, στη χώρα τους εννοούν, και Μαροκινοί και Ιρανοί πολλοί, είναι τα προγράμματα του υποστηριζόμενου, για να μην πούμε θελούσιου, γιατί είναι θελούσιος λόγω έλλειψης εναλλακτικής επαναπατρισμού, που υλοποιεί ο ΔΟΜ. Πρέπει να μπουν μπροστά οπωσδήποτε, γιατί είναι για κάποιους ανθρώπους η μοναδική επιλογή για να μην καταλήξουν να τρώνε σκουπίδια ή να μην βρεθούν ξανά στην Αμυγδαλέζα. Χώροι υποδοχής, και να κλείσω με αυτό, το ξέρετε το ζήτημα, η θέληση υπάρχει, αλλά πάρτους στο δίπλα, όπως είχαμε και με τις χωματερές, έτσι ισχύει και τώρα. Τα παραδείγματα πάρα πολλά, από δήμους, από κοινότητες, από κοινωνίες πολιτών, από ό,τι θέλεις, και μερικές φορές ενώνουν δεξιούς και αριστερούς σε τοπικό επίπεδο, δυστυχώς. Εκεί χάνεται η ευαισθησία, αρκεί να μην είναι έξω από το σπίτι μου. Η λύση των στρατοπέδων πρέπει συνεχώς να προβάλλεται, γιατί είναι μία... δίνει, εν πάση περιπτώσει, είναι αφενός είναι έτοιμη χώρη και μεγάλη, και αφετέρου στις περισσότερες φορές είναι κάπως απομακρυσμένη από τον πυρήνα του κοινωνικού ιστού που δημιουργεί και όλες τις αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ πέρα χρειάζεται αποφασιστικότητα από την κυβέρνηση και καλύτερος συντονισμός. Και εν πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να αποφασίσει. Δεν μπορεί να ό,τι βρίσκουμε να λέμε όχι, αυτό δεν κάνει, το άλλο δεν κάνει. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των χώρων υποδοχής. Και για αυτούς που έχουν ανάγκη και για να προφυλάσσουν τον κόσμο και την κοινωνία από τους από τους κρυσαυγίτες ή τους ομοίους τους που καραδοκούν. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι θα γίνει αν κλείσουν τα σύνορα για τους Αφγανούς αύριο. Πού θα μείνει όλος αυτός ο κόσμος. Ας σταματήσω εδώ και μίλησα ήδη πολύ.